ο Χάρης να με ζαλίζεται μες στο μπάνιο. Ζαλίστηκε σε φάσει ενό στον μπανιό. Ναι, Χρήστα μου, φάτσε λίγο το χέρι μου, α κι άλλα δεν τίποτα κατά τα άλλα. Και λέω το κεφάλι, χάρη μα, πάλι με σκαμπούι. Δεν έπεσα. Αλλά τι είπα, λοιπόν, τίμησε Χριστιανό. Λίγο. Λίγο, λίγο λάκ. Δεν περιπέζεται, με καμία δεν μπορεί. Σοβαρά. Σοβαρά. Άρα πώ έγινε το πράγμα. Το Σάββατο τη νύχτα ήταν να φύγω. Δεν νομίζω ότι εγώ πρέπει να είμαστε. Ναι. Και εγώ τώρα θα πω. Αλλά είναι μια χαρά. Πραγματικά είμαστε μια χαρά. Χάρη, τι εννοείσαι λοιπόν, θυμίσε μα στον μπάνιο το Σάββατο. Γιατί? Εγώ πάντως πρέπει ότι πρέπει γιατί να κάνει αναλύσεις. Δεν ξέρω γιατί. Ήταν λίγο το οξυγόνο. Δεν θέλεις να σου πω ότι μου λέει στο κοντρόλ. Ότι έβαλα καθρέφτη. Έχει καθρέφτη μέσα στο μπάνιο. Έβαλα νολόσο μου. Χριστιανά μου είδα τα που γίνεται. Σοκαρίστηκα πόσο να αντέξω. Τι είπα τους. Τους μικρούς τους καθρέφτες. Τους ολόσωμους κάρτερες που είμαι στο μπάνιο. Πες μας τι έπαθες και λιποθύμησες τώρα στο μπάνιο. Τι κάμαν του Θεού. Έκανα μπάνιο Χριστιανά μου, ήταν όλα κλειστά, πόρτες, παράθυρα, ιστορίες, έμπαινε οξυγόνο. Έκατσα το μισάωρο μου με το καυτό των νερών, έκρουζε, γέμωσε κάτι. Μα το νερό έχει οξυγόνο, υδρογόνο, δύο οξυγόνο, δεν δικαιολογείται. Αν ήταν έτσι, ήταν όλο λοιπόν. Άρα έχει δίκιο, δεν δικαιολογείται το που σα είπα καλό. Η δικαιολογία που ήβρα, του είπα του εαυτού μου. Έτσι, ήβρε μόνο σου μια δικαιολογία. Ε, τούτο δεν είπαμε. Ότι χαρή, αυτό φταίει. Λυποθυμίσε τι επίση στο γιατρό. Αφού ήμουν μια χαρά έστρα από ένα λεπτό. Παρ' όλα αυτά. Να λεπτό, να λεπτό, ειλικρινά. Λιποθύμησες λέω στο μπάνιο. Μετά τι έγινε. Δηλαδή σαν να έκανες μπάνιο, το παπά μου. Σκοτεινιάσαν ούλα και ακούστηκε ένα μπαμ και πέσες. Ναι, αλλά μετά σε ένα... Χριστέ μου πόσο είναι επικίνδυνο. Χάρη είναι πάρα πολύ επικίνδυνο το πράγμα. Έγινε. Ξανά η ψυχραιμία το πραγματοποιήσε αυτό, ειλικρινά. Ξανά με ξαναπάθει το λότρες τέσσερις φορές, έτσι μου είπαν εμένα. Ξαναπάθατε, ναι. Χάρη έφυγες. Και φορές. Πήγαινε τώρα στο γιατρό. Είναι μια χαρά. Όχι, έφυγες τώρα, σοβαρό μιλώ. Πόσα νέα έχεις ακόμα? Ενέχει, πήγαινε στο καρδιολόγο. Να σου πω κάτι. Πέντε μετρά αριθμίες. Μα ακούω νέα και σοκάρου, με άκουσα πολλά νέα μες στο Σαββατοκύριακο. Χαρή, σηκού τώρα, σηκού τώρα, τώρα, έφυγες. Πού να πάω τώρα. Να πάει στο γιατρό τώρα. Πού να πάω, γιατί μου να τους πω. Να πάει να του πεις λιποθυμίσεις το Σάββατο και σήμερα. Χαρή τώρα, περιπέζεις με. Ποιο πράγμα. Όχι, να φύγεις τώρα. Έλα εδώ. Ξέρω μου γίνεται να με φύγει άλλο σήμερα, γίνεται να πάει αύριο. Να φύγει άντρες και μετά. Όχι, παρόλα αυτά, εγώ το ξέρω, θα βλέπω να χαράξεις τώρα. Ξανατύχε σου το πράγμα. Τι? Κόμμα τρεις-τεσσέρις φορές. Δύο νομίζω. Δεν τρεις. Έφυγες τώρα. Τώρα, σοβαρό μιλώ. Όχι, να πάω. Να πάω τώρα γιατρό. Τώρα, τώρα να πάει γιατρό. Τώρα να πάει γιατρό. Τώρα να πάει γιατρό. Όχι, να πάει γιατρό. Να ακούσω τον καινούργιο τραγούδι του Σταύρου. Τώρα να σου στείλω. Καλό να είναι και να λιποθυμίσω. Τώρα. Χάρη τώρα, θα αφήσει τώρα. Μην μιλήσει κανένα του Χάρη. Σαν να μην είναι εδώ. Να φύγει. Να πάω, να πάω. Τώρα όμω, τώρα. Να πάω. Άντε, έφυγε. Χάρη, εγώ είμαι τώρα. Στην αποφάσισε φύγει από τα ίδια. Αν είδα το βίντεο, πολλά σοκαριστικό. Έφυγε. Ένα φίλο. Έτσι είχε το ακόμα τρει-τέσσερι φορέ μέσα μου. Μέσα στον μπάνιο να λυποθύμησε. Τι τώρα. Και πιάσε μα τηλέφωνο να μα πει τι είπε. Δόξα τω Θεώ, έπαθα λίγο. Ναι, δόξα τω Θεώ, να πάθει αν δεν φύγει. Τι τώρα. Να πάω. Ανοίξε την ατζέντα μου, πιένε στο κάπα. Καμπιόλογος. Τώρα που τα είπαμε. Ατ. Και πιάσε μα τηλέφωνο. Και έτσι ο νερού σου. Τι, να φύγω. Ναι, να φύγει. Σε θυμίζω έχεις γύρισμα αύριο το πρωί. Έχω, ναι. Κανόνισε. Να σας ακούω. Να μην έξω. Πού είναι έξω, χάρη μου. Λοιπόν, όχι, σοβαρά πρέπει να πάει στο γιατρό. Όχι, ναι. Τώρα. Κάτσε με, με ένα χωρίζει. Ναι, χάρη μου, γιατί μετά μπορεί να μας βρεις δικαιολογία να τα έρχεσαι να πάει και να τον βρες μέσα. Να μην σας περιμένω να κάνουμε μήνυμα. Απλά, Χριστιανά μου, πρέπει... Θέλει μου και μην τι είναι, μπορεί να... Δεν ξέρετε γιατρό, πρέπει να του πούμε τι ειδικότητα. Παθολόγο. Τώρα που θα κάνω την μπάνιο για κανένα δεκαήμερο για να με λιποθυμίσει. Και να έρχεται κυρίω. Να λιποθυμίσουμε οι υπόλοιποι. Ξέρεις, ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι είμαστε πανέτοιμοι να υποδεχτούμε τον πολύ πολύ αγαπημένο.